Επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Και πάμε ευθύς αμέσως στο στούντιό μας της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται και ο κύριος Στέργιος Καλόγερος. Κύριε πρόεδρε, αυτό που αντιλήφθηκα εγώ από τα λεγόμενά σας είναι πως πάση θυσία θα θέλατε να καταπέσει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Θα μπορούσατε να έχετε κάνει κάτι το διαφορετικό, για παράδειγμα, όντας μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση, να βρίσκατε εκείνα τα παραθυράκια έτσι ώστε να προκαλούσατε την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών και να προκαλούσατε παράλληλα και τα υπόλοιπα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή να δείξουν τις πραγματικές προθέσεις τους και τη στάση τους. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, κυρία Κλιάτση. Εάν υπήρχε η πρόθεση να βρούμε παραθυράκια και να ακυρώσουμε τη συμφωνία, όχι παραθυράκια, ορθά ανοιχτές πόρτες υπάρχουν. Το τροποποιημένο, η τροπολογία του άρθρου 36 ουσιαστικά καταργεί το έργο όμνες. Διότι αναφέρεται σε μακεδονική εθνότητα και σε μακεδονικό κράτος ξεκάθαρα, κάνοντας την εξαίρεση για την λεγόμενη ιστορική τότε περίοδο της Επανάστασης. Δεν υπάρχουν μόνο παραθυράκια. Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι διάτρητη. Είναι αντισταγματική και δεν έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Βουλής, της Δημοκρατίας Σκοπίων. Δεν έχει επικύρωση δημοψηφίσματος. Καταργεί το έργα όμνες με το άρθρο 36. Και πέραν αυτού υπάρχει ξεκάθαρα η σειρά δηλώσεων ΖΑΕΦ, η οποία ανατρέπει την ίδια τη συμφωνία. Η συμφωνία Κοτζιά που υπεγράφει στις Λίμνες τότε με το ΣΟΟΥ δεν είναι η ίδια με αυτή που ήρθε. Άρα η υπογεγραμμένη συμφωνία είναι ένα κουρελόχαρτο. Συμφωνούσατε με αυτή που υπεγράφει στις Πρέσπες? Όχι βεβαίως. Όχι βέβαια. Αυτά και να σας πω για κάτι. Αυτά που δεν, δεν το έχω πει ποτέ. Να σας πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Και δεν το έχω πει ποτέ διότι δεν ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο να το πω. Γιατί ήταν επιλογή μου τον Ιούνιο. Πέστε κύριε Καλόγερο ότι εγώ τον Ιούνιο αποφάσισα να ρίξω την κυβέρνηση. Εάν ψήφιζα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, έπεφτε η κυβέρνηση? Θα έπεφτε. Όχι. Δεν έπεφτε. Διότι εγώ έχω 10 βουλευτές τότε. Είχα 9 βουλευτές. Πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία? 80 βουλευτές πόσες έχει. Ωραία. Το ΚΚΕ είχε αποχωρήσει. Είχε αποχωρήσει. Για να πέσει μια κυβέρνηση με πρόταση μορφής θέλει 151 ψήφους. Και αυτό λοιπόν που λένε είναι ένας μύθος. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες να ψηφίζαμε. Και το ποτάμι να ψήφιζε. Και η Νέα Δημοκρατία μαζί να πηγαίναμε. Κύριε Πρόεδρε, ήσταν συνέδριο του κύριο Καμένο. Στην ψηφοφορία του Ιουνίου κύριε, δεν θα βγει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν το ξέρουμε τι θα γινόταν. Όχι, σας το λέω. Είναι υποθετικά. Όχι, δεν υποθετικά. Έχει φύγει, θα ήταν διαφορετικά. Έχει φύγει το ΚΚΕ. Κύριε Πρόεδρε, αν εσείς αποχωρούσατε από την κυβέρνηση, θα το βλέπανε διαφορετικά τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Ποια πολιτικά κόμματα? Το κάνω τώρα λοιπόν. Έφυγα από την κυβέρνηση. Πού ήταν τα κόμματα? Φύγατε με μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση. Με μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Πρόεδρε. Έφυγα όταν πλέον η συμφωνία, λοιπόν, αυτό το κουρελόχαρτο συμφωνία, ήρθε από τα Σκόπια στην Ελληνική Βουλή, μάλλον έρχεται, στον δρόμο είναι. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γκοζιάς, είπατε πριν, σας γέλασε και εσάς και τον ελληνικό λαό. Είπε ότι θα ερχόταν η συμφωνία των Πρεσπών μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Μετά τις εκλογές, βέβαια. Μετά τις εκλογές. Συγγνώμη. Με τον κύριο Τσίπρα, ως εταίρη στην κυβέρνηση, συνομιλούσατε. Ο κύριος Τσίπρας. Τα ίδια σας έλεγε και ο Τσίπρας. Δηλαδή, σας γέλασε και ο Τσίπρας. Όταν του λέγατε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι σωστή, τι σας απαντούσε ο Πρωθυπουργός? Ότι θα μετρηθούμε στην κατηδίαν συζήτηση που κάναμε. Στην κατηδίαν, μάλιστα του είπα ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μια εξαιρετική πορεία σε σχέση με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και την οικονομία και ότι είναι έγκλημα να φέρει αυτή τη συμφωνία. Είναι έγκλημα. Γιατί επέμενε τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας? Γιατί επιμένει ιδεολογικά ο κύριος Τσίπρας. Όπως επιμένει η κυρία Μπακογιάννη για το έργα όμνες και τη σύνδετη ονομασία, το ίδιο κάνει ο κύριος Τσίπρας. Καταλάβετε ότι είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε. Είμαστε μόνοι μας εσείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η Ένωση Κεντρών
κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία που δεν τολμούν να μιλήσουν και οι Έλληνες πολίτες. Αλλά 80% του ελληνικού λαού είναι κατά της συμφωνίας. Εγώ λοιπόν, πάμε στο Δήμο της Μουσουλμανικής, και μην με αδικείτε, πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Αλλά είμαι από αυτούς που φώναζαν από την αρχή για το δημοψήφισμα. Στον Παυλόπουλο το έχετε πει. Το έχετε πει επίσημα στον κύριο, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν βάλετε. Έχετε πάει με επίσημο αίτημα. Εάν βάλετε την ημέρα των ευχών, την 1η Ιανουαρίου που πήγα να του πω χρόνια πολλά, διέκοψαν το μικρόφωνο από πάνω για να μην ακουστεί τι τούπα. Κάποιοι ξαθμοί το παίξανε, αλλά δεν το αναπαρήγαγαν. Και το λέω και δημόσια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του ανώτου άρχοντα της χώρας. Έχει προσωπική ευθύνη πλέον. Εγώ του λέω, σαν κυβερνητικός εταίρος, ότι δεν στηρίζω πλέον την κυβέρνηση και του λέω και ξεκάθαρα ότι αυτή η συμφωνία είναι αντισυνταγματική, είναι άκυρη, δεν έχει καμία σχέση με αυτή η οποία έχει υπογραφεί ώστε να έρθει τώρα και υπάρχει η δυσαρμονία της θέλησης του ελληνικού λαού. Ο κύριος Παυλόπουλος τι απαντάει, περιμένω, κύριε Καμένε. Περιμένω. Αναμένω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχατε πει προθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξή σας στο ΣΤΑΡ, ότι προτίθεστε να έρθετε στο συλλαλητήριο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και επειδή ακούστηκε αυτό, σας ερωτώ, η παρουσία σας στο συλλαλητήριο της Κυριακής, δεν φοβόσαστε ότι μπορεί να είναι, να θεωρηθεί από κάποιες προβοκάτσια, να σας αποδοκιμάσουν έντονα, να δημιουργηθούν θέματα, να επέμβουν τα μάτια, οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλετε να έρθετε. Είναι λογικό, δηλαδή, όταν θα έρθετε, κάποιοι ξέρετε ότι σας, για κάποιους μάλλον από τους Έλληνες πολίτες, με όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν είστε αποδεκτός. Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, κύριε Καλογέρη. Εγώ δεν θα πάω στο συλλαλητήριο για να προκαλέσω σε φασαρία, ούτε για να δημιουργήσω. Όχι να προκαλέσετε. Η παρουσία σας μόνο θα δώσει το έυμα σε πολίτες να σας αποδοκιμάσουν. Στα συλλαλητήρια ήμουν όλα. Η ανεξάρτητη θα είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Θεωρώ όμως ότι οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτά τα συλλαλητήρια δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Και δεν πρέπει να είμαστε εκεί για ένα λόγο. Διότι δεν πρέπει κανείς να καπελώσει τα συλλαλητήρια αυτά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Τα συλλαλητήρια αυτά να αποδοθούν σε ακραία στοιχεία κτλ. Είστε υπέρ των συλλαλητηρίων. Είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Είμαι υπέρ του να πηγαίνουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους. Και είμαι υπέρ του να μην έχει το καπέλο κανενός πολιτικού. Υπάρχουν άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία οι οποίοι αποδεδειγμένα υπηρετούν τον εθνικό σκοπό. Δεν χρειάζεται ούτε καν ομιλίες να γίνονται. Πρέπει να περιφρονηθούν τα συλλαλητήρια και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Θα έρθετε την Κυριακή, κύριε Πρόεδρε. Θα είναι όλοι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ψυχείτε και σώματι θα είμαι εκεί, αλλά εγώ δεν θέλω με κανέναν τρόπο να πάω να καπελώσω όλο αυτόν τον αγνό ελληνικό λαό, ο οποίος μπορεί να ανήκει σε άλλα κόμματα πολιτικά ή πουθενά, ανήκει όμως κάτω από το εθνόσημο και τη σημαία, να τον καπελώσω με την παρουσία μου. Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν πήγαμε να θυμίσουμε στον Πρωθυπουργό τότε στην έκθεση, ξέρετε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, με την κυρία Παπακώστα υπεύθυνη και την κυρία Γεροβασίλη στα Υπουργεία τότε Προστασίας του Πολίτη και σήμερα βέβαια που είναι, γίναμε αποδέκτες εκατοντάδων χημικών, κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζετε. Λέγατε και κάτι άλλο βέβαια. Ότι δεν θα ακουστεί το Μακεδονία, ξεκούσε την παρέλαση και ακούστηκε 50 φορές. Έτσι, για να, αυτό πρέπει να το πείτε. Θέλω να μου πείτε, αυτή τη χρήση βίας εκ μέρους της κυβέρνησης, την οποία ήταν μέλος, την καταδικάζετε? Θεωρώ ότι έγινε οργανωμένο σχέδιο για να φοβηθεί ο κόσμος και να μην πάει σε συλλαλητήρια. Και με μπλοκή και ακραίων ομάδων από την άλλη πλευρά. Ένας λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν τα συλλαλητήρια αυτά με την παρουσία οικογενειών και με περιφρούρηση του λαού χωρίς να δημιουργούνται επεισόδια είναι με την απομόνωση και ακραίων στοιχείων από όλες τις πλευρές. Να πούμε δηλαδή ότι θα γίνουν κάποια συλλαλητήρια που θα κατέβει ο κόσμος στις οικογένειές του. Θα απομονωθούν τα ακραία στοιχεία και κατέρωθεν. Φοβάστε σε επεισόδια για την Κυριακή, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν φοβάμαι. Γιατί αν πω ότι φοβάμαι επεισόδια αυτή τη στιγμή, θα είναι σαν να λέω του κόσμου μην κατεβαίνει. Πιστεύω. Θα υπάρχει προβοκάτσια εκ μέρους της κυβέρνησης. Εκ μέρους της κυβέρνησης δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάντως εκ μέρους εκείνων που θέλουν να περάσουν τη συμφωνία της νέας τάξης πραγμάτων, δεν είμαι καμία αμφιβολία ότι είναι μέτρα σε αυτά. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε όμως η δύναμη του λαού. Και η δύναμη του λαού είναι ισχυρότερη από τα οργανωμένα προβοκατόρια. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινήσατε το 2015, είχατε 10% ποσοστά. Το 12. Το 12, συγγνώμη, είχατε 10%. Σήμερα τα ποσοστά σας έχουν συρρυκνωθεί
Νομίζω ότι είστε πλέον κάτω από το όριο της Βουλής. Πρέπει να πείτε... Αυτό δεν σας ανησυχεί. Να σας πω κάτι. Αν μετρήσουν τη Βουλεργία να τις μετρήσεις που με βγάζαν πάντα κάτω από 1%, είμαι ιδιαίτερα ευγενή. Σας είχε βάλει τελευταία όχι, μέσα. Σα είχε βάλει, κύριε Ποτέ. Πρόεδρε. Σας είχε... Όχι Βεργίνα Ίντερβιου με την οποία συνεργαζόμαστε. Η Βεργίνα Ίντερβιου έκανε τις πιο αποτυχημένες και να δείχνουν να ξέρουν να είναι μετρήσεις. Εμένα με είχε πάντα κάτω από το 1,5% πάντα. Και έπαιρνα 6, 5, 11, 9, 4. Τέλος πάντων, δεν τσακωθούμε τώρα γι' αυτό. Όχι, δεν θα τσακωθούμε. Αυτές είναι οι μετρήσεις της στιγμής και αποτύπωση της κοινής νόμης της στιγμής, κύριε Πρόεδρε. Είναι... Τώρα δεν σας βγάζει μόνο η Ίντερβιου και ο κύριος Βασιλιάδης και η Βεργίνα. Σας βγάζουν όλες οι εταιρείες δημοσκόπησης. Εντάξει, ας βγάζουν, ή όλες κάνουν λάθος. Ας βγάζουν οι εταιρείες τα ποσοστά που βγάζουν και εγώ να παίρνω στη Βουλή. Πάντως, σε όλες τις εκλογές, όλες οι εταιρείες αυτό γίνεται. Όπως και στο τελευταίο δημοψήφισμα. Και να σας πω γιατί γίνεται. Διότι έχει μια δικαιολογία αυτό γιατί. Παρακαλώ. Οι περισσότερες ομάδες που ψηφίζουν στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν ούτε σε μετρήσεις, ούτε απαντούν στα τηλέφωνα που πιθανώς να κάνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό όμως έπρεπε να το έχουν μετρήσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και να ξέρει η Βεργίνα Ίντερβιου ότι όταν μας έβαζε 0,9 στις προηγούμενες εκλογές και πήραμε 4,3. Δεν σας βγάζαμε 0,9, κύριε Πρόεδρε. Σας βγάζαμε κοντά στην είσοδο στη Βουλή. 2,3 την τελευταία εβδομάδα. Έχετε καλή μνήμη. Νομίζω ότι ήταν στο 2,3, με αναγωγή στο 2,7. Όχι. 2,3 και δεν μπαίνω στη Βουλή. Στις δε προηγούμενες με βγάζετε 1,2. Κύριε Πρόεδρε, κρατάτε τις μετρήσεις, θα πάμε στις εκλογές. Τώρα όμως να δούμε τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε. Να δούμε. Γιατί είναι γενικό το κλίμα που επικρατεί απέναντι σας. Κατά πόσο λοιπόν η μέχρι τώρα στάση σας απέναντι στο Σκοπιανό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τα ποσοστά σας? Δεν με ενδιαφέρει. Όχι στις δημοσκοπήσεις. Κυρία Κρέατση, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μην περάσει συμφωνία. Μπορεί να περάσει συμφωνία. Και ας μην υπάρχω εγώ στο πολιτικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή προέχει να περάσει συμφωνία. Ωραία. Τι λέτε σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά δανείζεται βουλευτές στον κύριο Τσίπρα για να περάσει αυτή η συμφωνία? Είχαμε δει και χθες την προσχώρηση του κυρίου Φωκά στο κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και γιατί δεν έχετε πράξει μέχρι σήμερα αυτό που ίσως πράξετε λίγο αργότερα, δηλαδή να διαγράψετε και άλλα στελέχη του κόμματός σας? Κοιτάξτε, πιθανώς να θέλετε να διαγράψω και τον εαυτό μου. Διέγραψα αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα παρέβησαν τη συμφωνία. Διέγραψα την κυρία Κουντούρα και τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι αντάλλαξαν τη θέση τους με την ψήφο τους. Από εκεί και πέρα θα περιμένω να δω και τη σημερινή ψηφοφορία και την ψηφοφορία στις πρέσπες και θα πάρω τις αποφάσεις που πρέπει να πάρω. Καλωσορίζω τον κύριο Φωκά, ο οποίος λεβέντεκα ήρθε κοντά μου. Σας λέω τον άνθρωπο που δεν είχαμε μιλήσει πριν. Μέχρι την Κυριακή που έγινε συνέντευξη τύπου, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ από κοντά. Έτυχε. Τον θαύμαζα, τον άκουγα, σαν παουτζή τον παρακολουθώ. Και μόνος του έκανε τη δήλωση στήριξης στο προσκλητήριο το οποίο έκανα και τον πήρα τηλέφωνο και δώσαμε τα χέρια και προχωράμε μαζί. Αυτή. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν και άνθρωποι με ψυχή κόσμος, οι οποίοι δεν κάνουν μεταγραφές. Πρόεδρε, ρωτάει ο κόσμος. Ο Άρης ο Φωκάς, που έχει μία αξία στη Θεσσαλονίκη, με την αγάπη, με όλα αυτά που έχει κάνει αυτά τα χρόνια στη Βουλή, ήρθε κοντά σας. Και εγώ έχω αυτή την απορία και θα τον ρωτήσω μόλις τον δω. Εμένα με τιμά αυτό. Ναι, ήρθε κοντά σας. Δηλαδή, σε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε αν θα είναι στη Βουλή. Δεν το ξέρετε ακόμη. Κάντε μια προσπάθεια τώρα με την αποχώρηση από την κυβέρνηση να κερδίσετε πάλι τον κόσμο που έφυγε από εσάς. Ξέρετε πόσες φορές μου είπαν δεν θα είμαι στη Βουλή. Υποσχεθήκατε κάτι στον Φωκά? Σας ρωτάω ευθέως, γιατί αυτό ρωτάει ο κόσμος. Σας δίνω το λόγο μου. Τι υποσχεθήκατε στον Φωκά, ας πούμε, και ήρθε? Ότι θα τελειώσει το ΠΑΟΚ το γήπεδο. Το που με ρώτησε. Ήταν μια τελειώσει. Ωραία, άρα υποσχεθήκατε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό το είχα υποσχεθεί από πριν. Αλλά θέλω να σα πω κάτι. Θέλω να σας πω. Κάνει μεγάλη υπόσχεση αυτή, ξέρετε. Το κάναμε. Αυτό το κάναμε, το υπογράψαμε, προχωράει. Και, νομίζω, και μάλιστα και θέλω να σας πω ότι και με το Μακεδονικό προχωράει. Και κάνω μεγάλη προσπάθεια και για τον Άρη, διότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και τουλάχιστον στη θητεία μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσπάθησα όλες τις ομάδες να τις βοηθήσω. Κύριε Πρόεδρε. Θα κάνετε καινούριο κόμμα, ρωτάνε φίλοι τηλεθεατές, και τελικά οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έτσι όσοι έχουν σήμερα, πού τοποθετούνται ιδεολογικά?
Και το νέο κόμμα που έχει ακουστεί πάει με μία άλλη ερώτηση επίσης σε ένα συνδυασμό. Απαντήσω ένα λεπτά, γιατί με βομβαρδίζετε. Η ανεξάρτητη έννοια δεν είναι κόμμα, είναι ένα κίνημα πολιτών. Οι δημοσκοπήσεις και οι ευχές του συστήματος ήταν να μην υπάρχουν ποτέ στη Βουλή. 5 φορές μπήκαμε στη Βουλή. Η κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε γιατί έχει λυσάξει με μένα και με βρίζει αυτό μέχρι το βράδυ? Διότι έκανε κόμμα και δεν πήρε ούτε 1%. Ο κύριος Αβραμόπουλος το ίδιο. Πόσα κόμματα θα γίνανε την τελευταία εβδομάδα, 5-6? Χρησιμοποιεί και εκφράσεις πολύ δύσκολες εναντίον σας, η κυρία Μπακογιάννη. Τι να κάνω, ξύδι. Η κυρία Μπακογιάννη έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διότι έχει ξεφτυλιστεί εντελώς. Έκανε ένα κόμμα και μετά γύρισε και κάνει την ορτινάτσα του αδελφού της. Είναι από τους ανθρώπους που στήριξαν την ενδιάμεση συμφωνία με το Έλκα Όμνες. Είναι αυτή που πέταξε ο Καραμαλής με τις κλωτσιές απ' έξω. Και δεν συμφώνησε μαζί της στη συμφωνία και βάλε βέτο στο ΝΑΤΟ. Η κυρία Μπακογιάννη είναι όνειδος για την πολιτική ζωή του τόπου. Από εκεί και πέρα. Για το θέμα της δημιουργίας νέου ή όχι κόμματος. Όχι. Η ανεξάρτητη έλεγχη είναι κίνημα πολιτών που μπήκαμε 5 φορές στη Βουλή. Εάν ο λαός το εγκρίνει, θα ξαναπούμε στη Βουλή. Να συνεχίσουμε να χτυπιόμαστε με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Θα συνεχίσουμε να καλούμε τον πατριωτικό χώρο, ο οποίος είναι και δεξιά, είναι και από εκείνους του λεγόμενου πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, είναι και από εκείνους τους πατριώτες οι οποίοι δεν θέλουν να ενταχθούν σε κανένα χώρο, κέντρο, αριστερά ή δεξιά. Κύριε Πρόεδρε, αν ο κύριος Μητσοτάκης αύριο, παρά τις αντιπάθειες και με την κυρία Μπακογιάννη και για τα όσα πριν είπατε για εκείνη, και εκείνη έχει πει πολύ περισσότερο ίσως για εσάς, με βαρύς χαρακτηρισμούς, αν σας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μπαίνοντας στη Βουλή, έλα κύριε Καμένο, έλα πάνω Καμένε, μαζί να συνεργαστούμε για να κυβερνήσουμε, θα πηγαίνετε με τη δεξιά αυτή τη φορά? Τι είναι η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη? Η δεξιά που πήρε τον. Πώς τον λένε αυτόν τον. Κύριο Τατσόπουλο. Τον Τατσόπουλο. Είναι δυνατόν, είναι δημοκρατία, πάρε τον Τατσόπουλο. Δεν τρελαθούμε στο τέλος. Με τον Τατσόπουλο και τον Ψαριανό. Αυτή είναι η δεξιά παράταξη. Θα πηγαίνετε να συνεργαστείτε όμως. Με τον Τατσόπουλο, όχι, δεν θα πηγαίνετε. Ποτέ. Θα πηγαίνετε. Με τον Τατσόπουλο ποτέ. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ μιλάω με παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω με τον Βασίλη τον Μιχαλολιάκο, μιλάω με τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, μιλάω με τον Σπύριο του Σπυριωτόπουλο, μιλάω. Άνθρωποι που παραμένουν στη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι από αυτούς. Όλα τα παλιά στελέχη είναι προβληματισμένα. Πού είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Καραμαλή? Πού είναι οι λεβέντες αυτοί οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν τη Νέα Δημοκρατία? Είναι δυνατόν με τον κύριο Μητσοτάκη να έχουμε... μιλάτε στη Βουλή όταν βρισκόσαστε? Βέβαια και μιλάω. Μιλάτε. Εγώ με τον πατέρα του ήμουν από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Ο Μακαρίτσο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μέχρι το τέλος της ζωής του, μου έκανε την τεράστια τιμή να κουβεντιάζουμε μαζί. Και ήταν εκείνος που έβαλε στην πολιτική, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν έχω μίσος με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και την κυρία Μπακογιάννη που τώρα με βρίζει, της έχω κάνει 500 μυστικούς δείπνους. Έτσι, για να λέω όπως είναι. Η κυρία Μπακογιάννη, για λόγους επιχειρηματικών συμφερόντων μου επιτίθεται. Όταν λέτε επιχειρηματικών συμφερόντων, τι εννοείτε, κύριε? Ξέρει ο κόσμος, δεν είναι αγκιά. Να σας πω τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Το 2015 στήριξατε Τσίπρα. Κάνατε μια κυβέρνηση. Στήριξα μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Λοιπόν, στήριξατε Τσίπρα για μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Μετά τα όσα έχουν γίνει, αν πηγαίναμε πίσω, με την εμπειρία που έχετε πλέον, θα ξαναστηρίζατε Τσίπρα? Ναι. Μετά από όσα σας έκανε. Θα ξαναστήριζα μια κυβέρνηση η οποία θα βγάζει χώρα από τα μνημόνια. Μια κυβέρνηση στην οποία θα μπορούσα να βάλω φρένο σε αρκετά πράγματα. Εγώ σας ρωτώ, αν δεν ήμουν εγώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θυμάστε τι λέγανε? Καταρρίξη παραλλάσεων, αποκαθήλωση. Κύριε Καμένε, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, θα στηρίζατε Αλέξη Τσίπρα ή θα στηρίζατε ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί νομίζω ότι έχετε διαχωρίσει αυτά τα δύο. Κοιτάξτε κάτι. Αυτό που έχω πει είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει σχέση με ακραία στελέχη που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δέχομαι με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές να υπάρξει μια συνεργασία για ένα κοινό σκοπό. Και ο κοινός σκοπός ήταν να βγούμε από τα μνημόνια και βγήκαμε, να χτυπήσουμε τη διαφθορά σε ένα μεγάλο μέρος έγινε, σε ένα μέρος δεν έγινε, να μπορέσουμε να φέρουμε το χαμόγελο στον ελληνικό λαό. Και καταφέραμε πολλά μαζί. Και εγώ προσπάθησα και σταμάτησα αρκετά. Αλλά δεν μπόρεσα. Αλλά να ξέρετε ότι τουλάχιστον στον τομέα της άμυνας φεύγουμε ψηλά το κεφάλι. Στον τομέα του τουρισμού, με την κουντουρά. Ποια κουντουρά? Η Ευρυδίκη Κουρνέτα κάνει κομμάτι, ο Γενική Γραμματέας από του Ανέλ. Εμείς φέραμε τα 35 εκατομμύρια κόσμου.
Τώρα, κύριε Κουντουρά, θέλω να παραμείνει στην καρέκλα, φεύγει από εμάς. Εκεί που ανακατεύθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαν επιτυχίες στο κυβερνητικό έργο. Θα υπήρχαν άλλα πράγματα αν δεν ήμασταν εμείς. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και θέλω να μου πείτε πόσο υπερήφανος είστε για τα μνημονιακά μέτρα που ψηφίσατε, για να βγούμε από το μνημόνιο όπως λέτε εσείς, για τις κατασχέσεις των σπιτιών που ξεκινήσανε, για τα εκατομμύρια των κατασχέσεων, τραπεζικούς λογαριασμούς, κατασχέσεις σπιτιών, ακινήτων. Η πρώτη κατοικία ακόμα προστατεύεται. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια περίοδο κατασχέσεων και σε μια περίοδο σπιτιών και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Είστε περήφανος γι' αυτό. Εάν δεν είχαμε κάνει την κυβέρνηση αυτή και αν δεν είχαμε υπογράψει συμφωνία, την οποία ζήσαμε την έκρηξη του ελληνικού λαού του Σεπτέμβριο, θα υπήρξε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου με 4,5 πλεόνασμα, με καμία κοινωνική παροχή, χωρίς να υπάρχει ασφάλιση στον κόσμο, ναι, χωρίς να υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών, κύριε Πρόεδρε, τι λέτε? Ό,τι μπορέσαμε. 1,5 εκατομμύριο κατασχεμένα τραπεζικοί λογαριασμοί. Ακούστε, επί κυβερνήσεως. Ό,τι μπορέσαμε να προφυλάξουμε, το φυλάξαμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα παραπάνω πιθανώς. Αλλά αν ερχόντουσαν ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, η Ελλάδα είχε τελειώσει. Το πρόγραμμα το οποίο είχαν. Ναι, αλλά με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο το 2014 ήμασταν σε καλό δρόμο, κύριε Πρόεδρε. Ποιο καλό δρόμο? Σε καλό δρόμο. Ποιο καλό δρόμο? Είχε ξεκινήσει η ανάπτυξη. Πότε διαλύθηκαν τα ταμεία? Και σήμερα, 5 χρόνια πιο μετά, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Τρίχες ανάπτυξη είχαμε. Πήγαν και κάνανε ουσιαστικά την δολοφονία με την περίφημη περικοπή στα ταμεία. Διαλύσαν τα ταμεία. Διαλύσανε όλα τα αποθέματα των ασφαλιστικών οργανισμών. Διαλύσανε τους ομολογιούχους, διαλύσανε την οικονομία. Το χερκά το οποίο έγινε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν το τέλος Ελλάδος. Εμείς λοιπόν πήραμε άλλη λαϊκή τον, Ιανουάριο και όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε τη συμφωνία πήγαμε στο λαό και είπαμε συμφωνείτε. Τον Σεπτέμβριο θέλετε να συνεχίσουμε. Μπορεί να έχει κανείς 500 πράγματα με τον Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και να έχει ιδεολογικές διαφορές. Πρέπει να παραδεχτεί όμως ο ελληνικός λαός ότι εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν αυτοί που φέραμε τη σταθερότητα για 4 χρόνια. Όλα τα καλά λοιπόν που λέτε εσείς ότι πετύχατε, κύριε Πρόεδρε, όλα τα καλά. Ναι. Αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, όλα τα καλά που λέτε εσείς και η συμφωνία των Πρεσπών, ποιος κερδίζει? Ακούστε κάτι. Όταν είναι εθνικό θέμα, σταματάνε τα πάντα. Τα καλά σταματάνε, διότι νομίζετε ότι εγώ δεν θα είχα να κερδίσω, δεν θα είχα να κερδίσω από τα νομοσχέδια που θα έρθουν? Ο κόσμος, εμείς κύριε, δεν τα πέραμε. Ο κόσμος, εδώ λοιπόν ήρθε το εθνικό και κύριε για μας είναι κόκκινη γραμμή και είπαμε τέλος. Φύγατε από την κυβέρνηση. Μου είχατε πει, αν θα φύγω, εγώ θα φύγω. Και σας είπα, Πρόεδρε, αν θα φύγεις, θα κάνουμε μια συνέντευξη σκληρή. Όπως πολύ σκληρή είναι η σημερινή συνέντευξη. Όμως, ο κόσμος λέει, άργησε ο Καμένος να φύγει από την κυβέρνηση. Και το απαντώ, κάνει λάθος. Άργησε ο Καμένος να φύγει. Απαντώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Και λέω ότι αν εμείς δεν παραμέναμε, δεν θα είχε γίνει τίποτα απόψε, για την έξοδο στα μνημόνια. Απόψε υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να μην πάρει τους 151, κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη. Μεγάλη πιθανότητα. Και αυτή η πιθανότητα θα οφείλεται στους ανεξάρτητους Έλληνες. Περιμένουμε να δούμε λίγες ώρες μείνανε. Δεν έχω πει ότι έχω δέσει τίποτα. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμη να σας κάνω. Θα δώσω κάθε μάχη. Η πρώτη τελευταία μου ερώτηση για να πάμε και στη Φένια είναι για τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Εάν επί υπουργεία σας δημιουργήθηκαν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Και ρωτάω και θέλω να σας ρωτήσω επίσης. Σας παρακαλώ επίσης, πολύ, μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Γκρίζες ζώνες ούτε επί υπουργεία μου, ούτε υπό άλλες υπουργείες υπήρχαν. Εντάξει, θυμόμαστε τι έγινε με το Σιμίτι. Το Αιγαίο. Γκριζαρίστηκαν τα Ήμια, κύριε Πρόεδρε. Το Αιγαίο, Πρόεδρε. Τίποτα δεν είναι γκρίζο στο Αιγαίο. Τα Ήμια είναι ελληνικά νησιά. Είμαι μαζί σας. Και γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Λύστε όμως μια απορία του κόσμου. Πήγατε 2 φορές με το ελικόπτερο, οπότε θυμάμαι, και ρίξατε στεφάνια. 4 φορές πήγα. 4. Δεν θυμόμαι. Δεν είχε πάει ποτέ κανείς. Ναι, γιατί όμως, κύριε Πρόεδρε, εγώ εκτιμώ την κίνηση που κάνετε να πάτε. Γιατί όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι η απορία πολλών Ελλήνων πολιτών. Δεν προσγειώθηκε το ελικόπτερο σε μια ελληνική βραχονισίδα παρά μόνο πήγατε πάνω από αυτή? Διότι το ελικόπτερο εκεί που έπεσε, ρίξαμε το στεφάνι. Θα πάω να ανέβω πάνω στο νησί για να κάνω επίδειξη ισχύως? Πήγα και έριξα το στεφάνι κάθε χρόνο στο σημείο που έπεσε το ελικόπτερο. Για το όνομα του Θεού. Τι παλαβιές είναι αυτές που λένε? Θα πέσουμε στο επίπεδο να διαβάζουμε αυτές τις κολοφυλάδες οι οποίες προκαλούν συνεχώς να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε εμείς την δική μας κυριαρχία? Για το όνομα του Θεού.
Το ελικόπτερο, ναι, το πλοίο. Δεν πάει κανείς στα Ήμια πλέον, κύριε Πρόεδρε. Και ένα βοσκό που είχαμε το μετακινήσαμε τα πρόβατα στα Σαλονισάκη. Φύγανε όλοι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση ελληνικής εξωτερικής. Καμία υποχώρηση δεν υπάρχει και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία σε θάλασσα, αέρα και ξηρά. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ξέρω ότι είστε πατριώτης και η Βεργίνα είναι ένα πατριωτικό κανάλι, ανεξαρτήτως που μπορεί να έχετε βρει 500 φορές. Εγώ εδώ αισθάνομαι. Δεν σας βρίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αισθάνομαι. Πολιτικά διαφωνούμε. Εγώ εδώ πολιτικά αισθάνομαι. Διαφωνούμε. Να διαφωνείτε. Πατριωτικά όμως, θα σας παρακαλέσω να μην πέφτουμε στην προπαγάνδα των άλλων. Η Ελλάδα προφυλάσσεται από τις ελληνικές ομιλίες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Είναι υπό τη σημαία και το εθνόσημο. Και να ξέρετε ότι όσο υπάρχει ένα ζωντανό. Αξιωματικός, υπαξιωματικός, στρατιώτης, εθνοφύλακας ή πολίτης. Επάνω στα νησιά μας δεν πρόκειται ποτέ να υποσταλούν οι σημαίες. Θα αντικαθιστώνται μόνο όταν φθαρούν. Οι Τούρκοι κάναν πανηγύρια που φύγατε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό δεν σας λέει. Ποια ήταν η σχέση που είχατε με τον αντίστοιχο ομόλογο της Τουρκίας και γενικά με το κατεστημένο των γειτόνων μας. Ξέρετε ότι εγώ είμαι persona non grata στην Τουρκία από την εποχή που έκανα αγώνα μαζί με το ΠΚΚ και τον Αμπτουλάχο Τσαλάν και τον κουρδικό λαό. Από τότε που πήγα στην Ήπειρο και στην Τένεδο, σαν πρώτος βουλευτής του 1994, όταν δεν είχε πατήσει κανείς. Από όταν πέρασα για να πάρω την Ελένη Φωκά από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θα έπρεπε να επιδιώκει την ειρήνη με την Ελλάδα. Αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα που κατέχει τη μισή Κύπρου. Είναι μια χώρα η οποία αμφισβητεί κατά καιρούς λεκτικά την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας εκαιρεότητα, προκαλεί καθημερινώς παραβιάζοντας τον εθνικό αέριο χώρο και ως Υπουργός Άμυνας είχα την υποχρέωση να στηρίξω αυτούς τους πλεβέντες μας, τους πιλότους Έλληνες, οι οποίοι αναχαιτίζουν κάθε μέρα τους Τούρκους, τα παιδιά που πέσαν υπερπίσω και πατρίδους εν καιρό ειρήνης στις συνθήκες πολέμου, τους φαντάρους μας, τους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς και τους εθνοφύλακες, τους οποίους εμείς φτιάξαμε, τους αναδιοργανώσαμε και που αυτοί είναι που φυλάνε τις Θερμοπύλες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και όλο τον ελληνικό λαό. Ασχέτως πολιτικών. Είμαστε ασφαλείς γιατί έχουμε τις καλύτερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου. Και ένα πολύ μεγάλο σφάλμα το οποίο θέλω να το ζητήσω δημόσια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διορθώσει άμεσα. Είναι η αναφορά του χθες στη Βουλή. Ο ανάδοχος Αποστολάκης είναι ένας αξιωματικός ο οποίος πήρε τη θέση αυτή όχι για να κάνει τον πολιτικό, αλλά για να μπορέσει χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις να διοικήσει είναι, το στράτευμα. Είναι η δική σας επιλογή ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένας αξιωματικός. Εγώ όταν με ρώτησε ο Πρωθυπουργός, του είπε ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις εποχές που ψήφιζαν όλα τα κόμματα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να είναι μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις ο Υπουργός και το να βραβεύσουμε τον άριστο από το στράτευμα είναι και μια εμπιστοσύνη που δίνει η πολιτεία προς το στράτευμα, βάζοντας στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας έναν άνθρωπο που δεν είναι πολιτικός. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ θα λοιπόν σας κάνω ότι όλη αυτή μια ερώτηση η αναφορά για Σπαντιδάκη πρέπει να την πάρει πίσω, να ζητήσει συγγνώμη και να ζητήσει συγγνώμη και να σταματήσει να ακούει ανθρώπους οι οποίοι ζημιά του κάνουν. Ο Θοδωρικάκος. Πού βρίσκουν, κάθε φορά έναν από τον κουκουέ να βάζουν οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, εγώ το καταλαβαίνω. Κύριε Πρόεδρε, είναι η επιλογή του Πρόεδρου του κάθε κόμματος να μπορεί να επιλέγει τους συνεργάτες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο θα μου διέφευγε, αν και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά πρέπει να σας το ρωτήσω. Ξέρετε, είμαι ο μοναδικός που ξεκίνησα και μιλούσα για την μειονότητα, την ελληνική μειονότητα των Σκοπίων, για τους 700.000 βλαχόφωνους και σαρακατσανέους κλπ. Που έχουμε εκεί. Από ό,τι θυμάμαι και εσείς έχετε μιλήσει για την ελληνική μειονότητα. Γιατί ο Κοτζιάς ή η κυβέρνηση δεν έβαλε στο μία σειρά στην απαράδεκτη αυτή συμφωνία των Σκοπίων για την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μας μειονότητας. Όταν είπα το Plan B και πέσα να με φάνε όλοι. Στην Αμερική λέτε. Με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια και τον Κοτζιά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς είπα. Ότι εδώ δεν έχουμε ένα κράτος έθνος στα Σκόπια. Έχουμε ένα γεωγραφικό τόπο στον οποίο συνυπάρχουμε. Αλβανοί, Σλάβοι, Βούλγαροι, Έλληνες και Σέρβοι. Εδώ λοιπόν, εάν υπήρξε μια συμφωνία στρατιωτική με την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία
για να είναι και οι Αμερικανοί ήσυχοι ότι είναι στη Δύση το συγκεκριμένο κομμάτι της γης, και αυτοί θα ήταν ευτυχείς, και οι Αμερικανοί θα ήταν ευτυχείς, και εμείς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο μας. Δεν είναι καμία αμφιβολία ότι πας στο μοναστήρι στην Κέβη και σου μιλάνε ελληνικά. Ή ελληνικά θα σου μιλάνε. Δεν έβαλε κάτι ο Τσίπρας μέσα. Δεν του το είχατε γιατί, γιατί ο Κοτζιάς φαίνεται ότι είχε δικό του σχεδιασμό, ο οποίος δυστυχώς πάει να περάσει και πρέπει να σταματήσουμε. Εκτελεί εντολές ξένων συμφερόντων, κύριε Κοτζιά. Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ βαριά κουβέντα. Πάντως ο Κοτζιάς είναι υπεύθυνος. Πάντως ο Κοτζιάς το ήξερε αυτό. Ο Κοτζιάς το ήξερε και δεν έβαλε καμία κουβέντα μέσα. Ο Κοτζιάς έχει κάνει πολλά εγκλήματα τέτοιου είδους σε πολλές υποθέσεις. Σε αρκετές σταματήσαμε. Και να σου πω κάτι. Μόνο και μόνο που δεν εμπλέκει τους διπλωμάτες σε αυτές τις συνομιλίες και βάζει διάφορα γκρουπόσκουλα του Παπανδρέου. Του Γεωργιάκη του Παπανδρέου είναι ο Κοτζιάς. Τι είναι ο Κοτζιάς? Ο Κοτζιάς υπήρξε διακινητής της τσάντας του Γεωργάκη. Του μεγαλύτερου ολετήρα που πέρασε από τη χώρα. Αυτού που παρέδωσε τη χώρα στους δανειστές. Αυτός είναι ο Κοτζιάς. Και με αυτό συγκρούστηκα. Μάλιστα. Και αυτό θέλω να σας πω από την καρδιά μου. Ευτυχώς που υπάρχουν όλες αυτές οι τρύπες. Διότι αυτή η συμφωνία. Και γράψτε το εδώ που το λέμε. Και από εκεί να περάσει. Και από εδώ να περάσει. Θα σταματήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ. Μιλάτε για τη βοήθεια από τους Ρώσους. Πού περιμένουμε? Να σας απαντήσω. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει και κάτι που δεν το έχει πει ποτέ κανείς. Θα σας το πω σήμερα στην εκπομπή σας. Ήθελα να το πω σε εσάς. Η συγκεκριμένη συμφωνία ανατρέπει τη συμφωνία της Γιάλτας. Και αυτή η προσπάθεια ανατροπής της συμφωνίας της Γιάλτας θα φέρει πολύ πόνο στα Βαλκάνια. Και αίμα. Και του Βουκουρεστίου. Και του Βουκουρεστίου. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορέσετε να δείξετε στο άμεσο μέλλον ίσως πιο υπεύθυνη και προσεκτική στάση απέναντι στην επιλογή των στελεχών σας, διότι βγήκατε ευθέως και κατηγορήσατε στελέχη σας, τα οποία αποφάσισαν να φύγουν από τη γραμμή των ανεξαρτήτων Ελλήνων και να στηρίξουν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι αυτό πρεσβεύει. Αν και με αυτά τα στελέχη σας έχετε πορευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί. Οι άνθρωποι αλλάζουν, κυρία Κλέτς, και τους ανθρώπους αλλάζει η εξουσία. Τους βουλευτές δεν, τους εκλέγει ο λαός. Δεν τους διορίζω εγώ. Να σας πω την αλήθεια, δεν απίστευα ποτέ ότι η Έλληνα Κουντουρά ή ο Κόκαλης θα κάνανε αυτή την επιλογή. Αν με ρωτάγατε μια εβδομάδα, ήμουνα μαζί τους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μετά πήγαμε και φάγαμε μαζί και κουβεντιάζαμε φιλικά. Δεν μπορείς τους ανθρώπους πάντα να τους ψυχολογήσεις. Όπως επίσης, δεν μπορείς σε ένα κόμμα να μην έχεις την πόρτα ανοιχτή σε νέους ανθρώπους που θέλουν να δώσουν στην πατρίδα τους και παίρνουν την έγκριση του ελληνικού λαού. Δεν σας κρύβω ότι σε αυτή την πορεία των 25 ετών στην πολιτική έχω δει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους να μου ορκίζονται το πρωί και το μεσημέρι να με πουλάνε. Συνεπείς, ανθρώπους έχω δει όμως που έχουν δεχτεί πιέσεις τεράστιες και παρόλα αυτά αντιστέκονται. Μην βλέπουμε λοιπόν αυτούς μόνο οι οποίοι και στην πολιτική αλλά και στη ζωή δεν είναι συνεπείς. Να δούμε και εκείνους που συνήθως μένουν στην αφάνεια που είναι συνεπείς. Και για αυτούς τους συνεπείς, αν θέλετε, έχω υποχρέωση να κάνω αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, τελευταία από μένα ερώτηση είναι και λίγο και πραγματική και αν μου επιτραπεί η λέξη, έτσι για να ανακουφιστούμε και από τις πολύ μεγάλες πιέσεις που δεχόμαστε όλοι καθημερινά και ειδικά εσείς που ασκείτε την πολιτική εξουσία. Με όσα συμβαίνουν δίπλα μας κάθε μέρα, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, θεωρείτε ότι το Κοινοβούλιο είναι μια απέραντη πολιτική σκηνή, ότι πρέπει να απονεμηθούν ίσως κάποιοι ρόλοι Όσκαρ, έχουμε και τα φεστιβάλ τώρα των Κανών, κάποιοι ρόλοι Όσκαρ στους πολιτικούς αρχηγούς? Η κυρία Μέρκελ ίσως θα μπορούσε να είναι ο μεγάλος σκηνοθέτης της όλης παράστασης των Σκοπίων και τα λοιπά. Και αν υπήρχαν αυτά τα Όσκαρ, εσείς ποιο ρόλο θα διαλέγατε για σας? Δεν νομίζω ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να παίρνουν το ίδιο βραβεία. Οι πολιτικοί παίρνουν βραβεία όταν οι πολίτες τους επιλέγουν. Μεγάλα βραβεία δεν χρειάζονται, γιατί όταν παίρνουν μεγάλα βραβεία την ψωνίζουν κιόλας. Ο πολιτικός, όταν από τον ελληνικό λαό ελέγχεται η λαϊκή εντολή που του έδωσε και αυτή ανανεώνεται, τότε έχει πετύχει.
Το σημαντικό είναι λοιπόν να γυρίσουμε πίσω στις αρχές της δημοκρατίας, όπου οι πολίτες θα επιλέγουν τους εκπροσώπους τους. Να σταματήσει αυτή η προσπάθεια του να έρχονται ως γόνοι οικογενειών και να παραλαμβάνουν τα πολιτικά πράγματα της χώρας, λες και έχουν κάτι πιο σημαντικό από τον άλλο. Να σταματήσουμε την παρέμβαση κάποιων συμφερόντων και ιδίως συμφερόντων σκοτεινών, επιχειρηματικών ή άλλων, στην πολιτική ζωή του τόπου. Και να σας πω το πιο σημαντικό. Να αποφασίσουμε, αδερφέ μου, όλοι μαζί, ότι εδώ πέρα υπάρχουν και πράγματα που μας ενώνουν. Η Ελλάδα πρέπει να μας ενώνει. Πρέπει να μας ενώνουν οι πολιτικές μας στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε παντού αντιπαράθεση. Πιστεύω λοιπόν στην εθνική συνεννόηση και πιστεύω ότι για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε λίγο τις γενιές που έρχονται. Πρόεδρε, να δώσουμε διαβατήρια στους βλάχους των Σκοπίων, ελληνικά διαβατήρια, είστε υπέρ? Εγώ είμαι υπέρ να τους βοηθήσουμε να μείνουν εκεί. Να μείνουν εκεί, αυτό είναι γιατί σαφές. Γιατί το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε στη Βόρεια Ήπειρο Σαμαράς ήταν αυτό. Αντί να βοηθήσουμε τους βορειοπειρώτες να μείνουν εκεί, να μπορέσουν να χτίσουν. Και να δώσουμε στους βλάχους των Σκοπίων. Είναι με ελληνική συνείδηση το γνώριζε και ο Κοντζιάς αυτό. Το έχει ομολογήσει σε συνέντευξη που μου έχει δώσει. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε απέναντι στην επίθεση που τους γίνεται και να τους υποστηρίξουμε στο να παραμείνουν και να μπορέσουν να πάρουν ένα μέρος στους εξουσίες. Οι Βούλγαροι έχουν δώσει 200.000 διαβατήρια σε χριστιανούς. Εμείς δεν έχουμε δώσει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και να έρχονται στη μητέρα πατρίδα, αλλά και παράλληλα να παραμείνουν. Να τους δώσουμε διαβατήρια, να έχουν ηθαγένεια. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Δεν θα είχατε καμία αντίρρηση. Φαίνεται, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κανείς τον κύριο Καμένο μπορεί να το ρωτήσει πάρα πολλά. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Εγώ τουλάχιστον τον ευχαριστήσω που ήταν απόψε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας κάναμε σκληρές ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, αλλά σας ρωτήσαμε αυτό που ήθελε ο λαός. Αυτό μου που δώσατε ο κόσμος. Τη δυνατότητα επιτέλους να απαντήσω. Γιατί ξέρετε κάτι, καμιά φορά όταν δέχεσαι μια επικοινωνιακή επίθεση και όλοι λένε το ίδιο, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Έρχεσαι σε μια θέση που δεν μπορεί να αποδείξει τον εισελέφαντα. Ήρθατε και σε ένα κανάλι που σας κάνουμε πολύ αυστηρή κριτική τα τελευταία χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Το Γι' αυτό ξέρετε. Επέλεξα να είμαι εδώ σήμερα, σε αυτή την ημέρα. Διότι κύριε Πρόεδρε, μου κάνετε κριτική, υπάρχει... αλλά θεωρώ ότι το κάνετε από πατριωτισμό καλό πρόεδρε, και πρόεδρε. Όχι επειδή έχετε κάποιο συμφέρον και το έχετε αποδείξει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας εγώ, υπάρχει αυτό το στυλό τελικά που δώσατε στον κύριο Κοντζιά για να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι η πρόταση κλισέ που κυκλοφορεί από τη Συμφωνία των Πρεσπών και μέχρι σήμερα. Ότι δεν ο Πάνος Καμένος ουσιαστικά, είναι εκείνος που έδωσε το στυλό στον Νίκο Κοντζιά για να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά είναι ηλιθιότητες. Εξήγησα από την αρχή ότι τον Ιούνιο, ό,τι και να κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν έπεφτει η κυβέρνηση με δική μας ψήφο. Δεύτερον, εξήγησα ότι η συμφωνία αυτή που υπέγραψε ο Κοντζιάς δεν έχει καμία ισχύ και δεν είναι η ίδια που είναι τώρα εδώ. Και εξήγησα και τρίτον, ότι ο μεγαλύτερος ψεύτης σε αυτή την ιστορία είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όχι είναι ο Δημοκράτας, έτσι, που υποστηρίζει διπλή ονομασία Βόρεια Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και ιδίως οι Βορειοναδίτες, οι Μακεδόνες μας, ότι η μόνη λύση είναι η μη χρήση του όρου Μακεδονία. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 92 και αυτό που υποστηρίζει η Βεργίνα και εσείς. Και εμείς βέβαια. Θα συμπεριληφθεί σε κάποια από τα σποτάκια σας, γιατί έχουμε δει πολλά έξυπνα σποτ των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τρενάκι έχουμε δει, μήπως δούμε και κανένα στυλό, κύριε Καμένε, δεν ξέρω, ρωτάω εγώ. Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι υπέγραψε αρκετά με το δεξίο ο κύριος Τσίπρας, όπως είχα υποσχεθεί με το στυλό. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και περιμένουμε βέβαια να δούμε πραγματικά τι θα συμβεί απόψε στην ψηφοφορία, την ονομαστική, αλλά βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.